Φίλοι μου, γεια σας, είμαι ο Κώστας και σας καλωσορίζω για μία ακόμα φορά στο κανάλι μου. Η αιτία του σημερινού βίντεο είναι ορισμένα δημοσιεύματα, ορισμένες αναρτήσεις που έχω δει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πολλοί από εμάς, τους απλούς αναγνώστες, καλλιεργητές κτλ. Ρωτάνε τι είδος αλυσοπρίνο να αγοράσω και βάζουν δύο φωτογραφίες με εντελώς διαφορετικά είδη αλυσοπρίωνων. Και αυτός είναι ο σκοπός του σημερινού βίντεο, να σας δείξω τα είδη και να σας δώσω μία πληροφορία παραπάνω ώστε να σας βοηθήσω να επιλέξετε το κατάλληλο αλυσοπρίωνο για αυτό που θέλετε να πάρετε. Πάμε λοιπόν να δούμε τα είδη των αλυσοπρίωνων. Αρχίζοντας από τα είδη των αλυσοπρίωνων, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Μεγάλες κατηγορίες, η κορυφή ας πούμε, η κορυφή του δέντρου. Είναι τα αλυσοπρίωνα που λειτουργούν με καύσιμη ύλη, τα βενζινοκίνητα, και τα αλυσοπρίωνα που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, τα ηλεκτροκίνητα, μπαταρίας ή ρεύματος. Εδώ έχω μία σειρά από αλυσοπρίωνα. Αυτά τα δύο είναι με καύσιμο και αυτά τα δύο είναι με ηλεκτρισμό. Αυτό ειδικά είναι μπαταρίας και αυτό είναι ρεύματος. Από εκεί και πέρα μπορούμε να τα χωρίσουμε ανεξαρτήτου τι κινητήρα έχουν, ηλεκτρικό ή βενζινοκινητήρα, σε υποκατηγορίες. Η μία πρώτη μεγάλη υποκατηγορία είναι το απλό αλυσοπρίωνο, ηλεκτρικό ή βενζίνας, που είναι αυτής εδώ της μορφής. Τι έχουν τα αλυσοπρίωνα αυτά? Αφενός το κινητήρα, την αλυσίδα, εδώ, τη λάμα με την αλυσίδα, και εδώ πίσω, σαν ουρά, είναι τα χειριστήρια, η ασφάλεια και το γκάζι. Και εδώ πάνω είναι η λαβή, με την οποία κρατάμε το αλυσοπρίωνο και οπότε βλέπετε το κρατάμε και είναι κεντραρισμένο. Το βάρος είναι κεντραρισμένο. Από εδώ δεν μπορούμε να το κρατήσουμε γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ και πέφτει. Χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής είναι το βάρος. Αν ήταν βέβαια ηλεκτρικό θα είχε λιγότερο βάρος. Αλλά πάλι είναι της μορφής αυτής. Πάμε από εδώ. Πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη κατηγορία που έχει ξεχωρίσει τα τελευταία 10 χρόνια περίπου. Είναι το κλαδευτικό. Το κλαδευτικό πώς αποτελείται? Βασικό του γνώρισμα είναι ότι λείπει ουρά σε σχέση με αυτό. Δεν το κρατάμε από εδώ πίσω, το κρατάμε ακριβώς πάνω από τον κινητήρα. Και έχει δίπλα και τη λαβή, η οποία πάλι είναι κενταρισμένη. Τη λάμα του και τα υπόλοιπα ίδια μέρη. Το φρένο και το σκηνάκι της χειρόμυζας. Η διαφορά λοιπόν αυτή της θέσης του χεριού από εδώ με εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και σε σχέση με το μικρό βάρος που βγαίνουν αυτά τα αλυσοπρίωνα, είναι κατάλληλα για σχεδόν όλες τις δουλειές. Ειδικά τις δουλειές που απαιτούν χρήση του αλυσοπρίωνου πάνω από το ύψος των ώμων. Και αυτό γιατί, όταν δουλεύεις σε ένα τέτοιο ύψος, επιβαρύνεις τους μυς εδώ. Αυτό βλέπετε, το σηκώνω με το ένα χέρι και το σηκώνω ψηλά, πάνω από το ύψος των ώμων. Αυτό εδώ δεν μπορώ να το σηκώσω με το ένα χέρι. Αν θα το σηκώσω, θα το σηκώσω με αυτό μέχρι εδώ, αλλά εδώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Και ούτε έχει ασφάλεια μπλοκαρίσματος για να δουλεύει μόνιμα η αλυσίδα. Αμέσως λοιπόν βλέπουμε ότι μια βασική διαφορά των δύο αυτών αλυσοπρίωνων είναι η φύση της εργασίας. Τι θέλουμε να κάνουμε? Αν θέλουμε να κόβουμε ξύλα, οτιδήποτε, κορμούς δέντρων, ξύλα, και το χρησιμοποιούμε κάτω από τους ώμους και σχεδόν σκυφτή, με κλίση του σώματος μπροστά, μπορούμε να επιλέξουμε αυτό το αλυσοπρίωνο. Αν όμως θέλουμε να κλαδεύουμε τις ελιές μας, καλή ώρα όπως αυτές εδώ που θέλουν κλάδεμα, τα δέντρα μας, το κήπο μας κτλ, προτείνω να πάμε στη χρήση του αλυσοπρίωνου αυτού. Μην νιώθετε μειονεκτικά ότι αγοράζοντας ένα τέτοιο αλυσοπρίωνο, αν και συνήθως αυτά είναι πιο ακριβά από αυτά, δηλαδή εδώ θα επενδύσετε πιο πολλά χρήματα, τα χρήματα μην τα λυπηθείτε, θα το πάρετε μία φορά, πάρτε ένα καλό. Ανεξαρτήτου μάρκας, εδώ εγώ αυτά τα έχω, δεν θέλω να προτείνω μάρκες. Πάρτε ένα τέτοιο αλυσοπρίωνο αν θέλετε να κλαδεύετε, γιατί θα σας βγάλει ασπροπροσωπούς και ειδικά θα γυρίζετε το βράδυ στο σπίτι και θα είστε ξεκούραστοι. Μην φοβηθείτε το μέγεθος του ξύλου. Με αυτό το αλυσοπρίωνο μπορούμε να κόψουμε ακόμα και την ελιά αυτή από τους χοντρούς του κορμούς. Δηλαδή μπορούμε να το κόψουμε και από εδώ.
και πιο χοντρό κορμό μπορούμε να κόψουμε, σιγά σιγά βέβαια με υπομονή και με τεχνική. Εξάλλου, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε ύψους πάνω από τους ώμους, δηλαδή μπορούμε να κλαδέψουμε αυτά εδώ, αυτές εδώ τις ελιές, τα κλαδονάρια αυτά από εκεί πάνω, με το αριστερό με το δεξί χέρι, κρατώντας μόνο το ένα, κανονικά, προτείνω να φοράτε και γάντια. Μπορούμε να το πιάσουμε και με τα δύο χέρια όταν δουλεύουμε εδώ για να κόβουμε το κορμό από εδώ, από οπουδήποτε. Μπορούμε να βγούμε πάνω στην ελιά, να κρατάμε με το ένα χέρι τον κορμό τον ένα και να κόβουμε τον άλλο. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε με το άλλο, διότι κοιτάξτε, αν φανταστούμε ότι είμαι πάνω στην ελιά και πατάω σταθερά, πρέπει να έχω και τα δύο μου χέρια για να κόψω αυτό. Αν δεν έχω σταθερότητα, πρέπει να κρατάω κάπου σταθερά, εντάξει, και μετά να το έχω σηκωμένο έτσι, τεχνική πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη, να το πατήσω να δουλεύει και να το ρίξω πάνω στον κορμό που θέλω. Και δεν θα πέσει εκεί, μπορεί να πέσει εκεί, μπορεί να πέσει πιο πέρα, μπορεί να κάνω ζημιά, μπορεί να πέσω και εγώ από την ελιά με δυσάρεστα αποτελέσματα. Οπότε προτείνω αυτό το αλυσοπρίωνο το δουλεύουμε χαμηλά, κυρίως για θέμα ασφάλειας, μπορεί ορισμένοι να είμαστε παλικάρια. Δεν αντιλέγω και να λέτε τι βλακίες λέω εγώ τώρα. Οκ, okay, το παραδέχομαι. Εγώ δούλεψα και αυτό, δούλεψα και αυτό. Είμαι ένας μέσο τύπος χειριστή και έχω καταλήξει τη γνώμη μου για αυτό, έχω καταλήξει και τη γνώμη μου για αυτό. Αυτό που προτείνω τελικά, ανεξαρτήτου αν είναι βενζινοκίνητο ή ηλεκτρικό, προτείνω το κλαδευτικό, διότι κάνουμε τα πάντα. Ένας μέσος χρήστης δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Ένας επαγγελματίας αφού και έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις, οπότε θα πάει στο αντίστοιχο μηχάνημα. Όταν λοιπόν μου δίνεις σε ένα δημοσίευμα να διαλέξω ή να προτείνω σε κάποιον φίλο να πάρει αυτό ή να πάρει αυτό, βασική προϋπόθεση είναι τι δουλειά θα κάνει. Αν δεν ξεκαθαρίσει ο ίδιος τι δουλειά θα κάνει και γιατί χρήση το θέλει, δεν μπορεί να επιλέξει, θα επιλέξει λάθος. Αλλά και παρόλα αυτά, αν επιλέξει αυτό, θα τα κάνει όλα, θα κάνει τα πάντα, μπορεί να κόψει και ένα ξύλο, μπορεί να έχουμε ξυλαράκι, να, όπως αυτό εδώ πέρα. Ένα κομμάτι κλαδί ελιάς, το οποίο θέλει ξεκλάδισμα. Το κρατάς με το ένα χέρι και προχωράς εύκολα με το άλλο και το ξεκλαδίζεις. Ή το κόβεις κομμάτι. Δεν θέλω τώρα να το βάλω μπροστά για να μην κάνουμε και φασαρία και χαλάσουμε το βίντεο. Απλώς επίδειξη κάνουμε. Οπότε είδατε, πάρα πολύ εύκολα με το ένα χέρι κρατάμε αυτό και με το άλλο ξεκλαδίζουμε. Όμορφα. Αυτό όμως δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Είδατε, ούτε καν που σηκώνεται. Πρέπει να αφήσεις το κλαδί κάτω, να το πιάσεις με τα δύο χέρια και να το κάνεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσχριστο αν χρειάζεται να κάνουμε δουλειά τέτοια. Αν είχαμε κορμούς δέντρων που θέλαμε να τους τεμαχίσουμε γρήγορα, αυτό σαφώς θα κάνει καλύτερη δουλειά από αυτό. Θα τους τακτοποιήσουμε κάτω και σιγά-σιγά, κομμάτι-κομμάτι θα το κόβουμε, κρατώντας το με τα δύο χέρια. Πάντα με τα δύο χέρια. Αυτό δεν μπορεί να το κρατήσεις με το ένα. Αυτό μπορεί να το κρατήσεις και με το ένα και με τα δύο. Ανάλογα που είσαι, πόσο σταθερό είναι το σώμα σου εκεί που είσαι, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και επίσης, χαμηλό βάρος, μικρή λάμα, τη μικρή λάμα την κουμαντάς καλύτερα από τη μεγάλη. Τώρα, αν δεν θέλουμε να μπλέκουμε με πολλά υγρά και βενζίνες και τέτοια, υπάρχουν και τα ηλεκτρικά. Συγκεκριμένα αυτή η μάρκα βγάζει ακριβώς το ίδιο σε ηλεκτρικό και με αυτόματη τροφοδοσία λαδιού, αλλά υπάρχουν ηλεκτρικά και σε τέτοιο τύπο. Και αν φοβόμαστε να βγούμε ψηλά και θέλουμε να κλαδέψουμε κάτι ψηλά, υπάρχουν και βενζινοκίνητα και ηλεκτροκίνητα, τα τηλεσκοπικά. Ένα τηλεσκοπικό είναι και αυτό, διότι έχει τον άξονα αυτό εδώ πέρα, που μπορούμε να κόψουμε σε μεγάλο ύψος. Είναι περίπου ένα μέτρο, αυτό. Υπάρχουν και άλλα, που έχουν τον κινητήρα βενζίνης ή μάλλον ο βενζίνης είναι πίσω εδώ και τα ηλεκτρικά, τα τηλεσκοπικά που είναι σαν αυτό με μεγαλύτερο κοντάρι και μπορούμε να κόψουμε κάλλιστα. Αυτό έχει και μια τροφοδοσία λαδιού εδώ πέρα.
Αυτό δεν έχει τροφοδοσία λαδίου, πρέπει με ένα λαδικό να του ρίχνουμε λίγο κάθε 3 και λίγο. Αυτό ήταν το βίντεο που ήθελα να σας παρουσιάσω. Ελπίζω να ξεκαθάρισα σε πολλούς τις διαφορές, ειδικά στις δύο μεγάλες κατηγορίες, στο απλό και στο κλαδευτικό, και να σας βοήθησα να επιλέξετε το κατάλληλο αλυσοπρίωνα. Να έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου στην επιλογή σας για αυτό που θέλετε να αγοράσετε. Αυτά από μένα, μην ξεχνάμε να κάνουμε ένα like, μια κοινοποίηση του βίντεο. Οτιδήποτε απορία θέλετε μπορείτε να τη γράψετε κάτω στα σχόλια και κυρίως κάντε μια εγγραφή για να, και πατήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από τα επόμενα βίντεο που ανεβάζω. Μέχρι το άλλο βίντεο, να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας!